Κρίσιμες αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων αναμένονται από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει καταθέσει αναλυτική πρόταση για την επάνωδο των μαθητών στις φυσικές τους τάξεις από την προσεχή Δευτέρα 5 Απριλίου. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα ληφθεί ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής, η οποία είναι πολύ πιθανό να μεταθέσει το άνοιγμα των σχολείων μία εβδομάδα αργότερα στις 12 Απριλίου. Θα προσπαθούμε πάντως ιδανικά την επόμενη εβδομάδα να εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι ειδικοί να δούμε ένα ενδεχόμενο άνοιγμα κατά προτεραιότητα λύκεια και γυμνάσια και το εξηγώ αυτό αν μου επιτρέπετε γιατί τα σχολεία αυτά έχουν μείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλειστά. Θυμίζω ότι τα δημοτικά ανοίξανε αρχές Ιανουαρίου μέχρι το Φεβρουάριο. Και εδώ μιλάμε μόνο για τις κόκκινες περιοχές, τις παλιές κόκκινες, πλέον έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Και δεύτερον, διότι έχουμε και εξετάσεις που επίκυνται, συνεπώς υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα, θα έλεγα, για τα λύκεια πρώτα και τα γυμνάσια. Να σας πω κάτι, αν ήταν τα τεστ, θα μπορούσαν να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία για να κάνουν η νηπιαγωγή και οι δάσκαλοι. Δεν έχουν ακόμα έρθει ποσότητες για να ξεκινήσει η ιστορία, για να γίνεται ο έλεγχος. Γι' αυτό είναι όλοι επιφυλακτικοί για τα σχολεία. Περιμένουν να έρθουν οι ποσότητες, ακόμα δεν έχουν έρθει. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε και τι ποσότητες θα έχουμε. Κοιτάξτε, αν δούμε λίγο τα επιδημιολογικά δεδομένα γενικώς έτσι σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι. Έχουμε ακόμα πολλά κρούσματα, έχουμε πολλούς διασωληνωμένους. Νομίζω ότι είναι ακόμα δύσκολη η κατάσταση. Δεν έχουμε μπει δηλαδή σε εκείνον τον ρυθμό, ας πούμε, τον οποίο θα πεις ότι εντάξει τα ανοίγουμε όλα με ασφάλεια. Έτσι, αυτό βέβαια όλα θα αποφανθούν οι ειδικοί, ας πούμε, θα λέγαμε. Έτσι. Ναι. Και φυσικά και το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσο περνάει ο καιρός και όσο οι μέρες έτσι φτιάχνουν και όσο μπαίνουμε στην άνοιξη, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Προϋπόθεση για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα θρανία θα είναι ο υποχρεωτικός έλεγχος, το self-test. Ήδη τροπολογία για το υποχρεωτικό self-test για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, καταρτιζόμενους και λοιπούς εργαζόμενους στα σχολεία αναμένεται να καταθέσουν προς ψήφιση στη Βουλή τα συναρμόδια Υπουργεία. Κάθε Δευτέρα πρωί, λοιπόν, κάθε Δευτέρα πρωί θα κάνει ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός το τεστ, το self-test. Θα βγουν και επεξηγηματικά βίντεο και οδηγίες και ούτω καθεξής. Είναι όμως ένα πολύ εύκολο τεστ στη διενέργειά του και στη βάση του αποτελέσματος ακριβώς έτσι θα θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας στο σχολείο μας, στους εκπαιδευτικούς μας. Αυτό. Δεν έχει έρθει κάτι επίσημο. Είναι αυτά τα οποία μαθαίνουμε από τις ανακοινώσεις. Αρχικά από ό,τι σκέφτεται η Επιτροπή και το Υπουργείο βέβαια θα ξεκινήσει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση οπότε σε εμάς στην πρωτοβάθμια θα ξεκινήσει λίγο αργότερα όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν. Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε βάσει εγκυκλίων που έρχονται και βάσει έτσι, εγγράφων που έρχονται τώρα στα σχολεία μας. Για την ώρα είναι ό,τι ακούμε μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία τα σχολεία για αυτά τα τεστ, για τα self-test. Περιμένουμε τώρα από μέρα σε μέρα, αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα πρέπει να έρθει κάποια εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε. Οι εμβολιασμοί εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων ξεκινούν άμεσα. Κοιτάξτε, οι εμβολιασμοί ήταν ένα μεγάλο αίτημα του κλάδου, το οποίο το ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί μόνο έτσι τα σχολεία μπορούν να ανοίξουν με ασφάλεια κτλ. Ιδίως για τους εκπαιδευτικούς, γιατί έχουμε νοσήσει πολλοί εκπαιδευτικοί. Βάζω το δικό μου τον εαυτό μέσα. Έχουμε νοσήσει πολλοί εκπαιδευτικοί, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι είναι καλό ας πούμε, να γίνει. Βέβαια, υπάρχει μία μικρή προχειρότητα, γιατί και η διορία, να φανταστείτε, μέχρι σήμερα στις 10 πρέπει να δηλώσουμε. Έπρεπε να δηλώσουμε, ας πούμε, μέχρι σήμερα στις 10 τα ονόματα των εκπαιδευτικών που ζητούν να εμβολιαστούν. Εδώ στο δικό μου το σχολείο, ας πούμε, υπήρχε από τους 15, ας πούμε, εκπαιδευτικούς, οι 4 ζήτησαν να εμβολιαστούν. Βέβαια, πιστεύω ότι και σε άλλα σχολεία θα υπάρχει έτσι μια ανταπόκριση. Δεν είναι μεγάλη από ό,τι βλέπω η ανταπόκριση, αλλά... Μακάρι να αρχίσουν να γίνονται.